Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο υποσυζήτηση προϋπολογισμός για μια χρονιά ακόμη κινείται σε μια κατεύθυνση ταξική και αντιλαϊκή. Βασικοί του πυλώνες είναι η ενισχυμένη φορολογιστία του λαού, η στήριξη του εγχώριου κεφαλαίου, το άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας για το κεφάλαιο, η προσπάθεια να φορτωθεί και η νέα καπιταλιστική κρίση στο λαό, η αποψήλωση των κονδυλίων που αφορούν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Η κυβέρνηση βαφτίζει την παρούσα κρίση ως κορονοκρίση, μόνο που η οικονομία βρισκόταν σε κατάσταση συρρήκνωσης ήδη από το 2019, δηλαδή πολύ πριν την πανδημία. Παραπλανά συνειδητά το λαό. Του κρύβει ότι και αυτή η κρίση αποτελεί ένα ακόμη αποδεκτικό στοιχείο του αδιεξόδου που οδηγεί ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Στις δραματικές συνθήκες που βιώνει σήμερα ο λαός, προϋπολογίζονται δισεκατομμύρια, πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, κυρίως για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 20, έδωσε το στίγμα. Δήλωσε κοινικά με την κυβέρνηση να συγγεί ότι η πανδημία δεν έχει καταργήσει άλλες προκλήσεις, ότι παραμένει ζωτική σημασίας να γίνουν επενδύσεις στην ατοϊκή άμυνα. Δηλαδή, εδώ ο Κοσμάκης καίγεται και πεθαίνει, το ΝΑΤΟ το χαβά του. Βαφτίζει ο Στόλτεμπεργκ νατοϊκή άμυνα την ατοϊκή επιθετικότητα τη συμμετοχή τους στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στο αιματοκύλισμα των λαών, τη ληστεία πλουτοπαραγωγικών πόρων. Βαφτίζει νατοϊκή άμυνα ιστορικά γεγονότα όπως το αιματοκύλισμα της Ιουγκοσλαβίας, της Λιβύης, της Συρίας, του Αφγανιστάν και άλλο. Ναι, η κυβέρνηση αποδέχεται την εγκληματική εμπλοκή της χώρας σε όλα αυτά. Την αποδέχεται και τη στηρίζει και την επεκτείνει. Προσυπέγραψε τη μετατροπή της Ελλάδας σε ένα απέραντο αμερικανικό στρατόπεδο. Προσάρμοσε ακόμη και τη δομή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στα αμερικανικά πρότυπα. Εγκλωβίζει βήμα-βήμα την αυπηγική και αεροπορική βιομηχανία της χώρας στους σχεδιασμούς αμερικανικών εταιριών. Συμμετέχει στη δημιουργία πρωτόγνωρων δομών υποστήριξης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εκτός αμερικανικών συνόρων και αυτό εδώ στη χώρα μας. Για τρίτη συνεχή χρονιά στον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αυξάνονται οι δαπάνες για τις εδώ βάσεις τους. Για το 2021 προβλέπονται 78,5 εκατομμύρια δολάρια για την παραπέρα επέκτασή τους. Η υπάρχουσα ελληνοαμερικανική συμφωνία μετατρέπει το λαό μας σε στόχο απέναντι στους ανταγωνιστές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η πολιτική της κυβέρνησης κρύβει τεράστιους κινδύνους ακόμη και για μελλοντικό πυρηνικό πλήγμα στον ελλαδικό χώρο, αν και όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Καλλιεργείται στο λαό ένα απατηλό κλίμα, μια απατηλή, μια παραπλανητική προσμονή υλοποίησης φαραωνικών εξοπλισμών. Δήθεν μέσω αυτής θα εξασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας απέναντι στην Τουρκία. Διαθέτεται 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των F-16, 2 δις για την προμήθεια των Ραφάλ, 5 δις για αγορά φρεγατών και πολλά άλλα. Παραπλανείται τον λαό και τον παραπλανείται συνειδητά και μεθοδευμένα, για να μην πω ότι τον εξαπατάτε. Όποιο οπλικό σύστημα κι αν προμηθευτεί η Ελλάδα, θα είναι στην ουσία άχρηστο όσο παραμένει δεμένη στο άρμα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο οι κυβερνήσεις εκλιπαρούν να σβήσουν τη φωτιά αυτοί που την ανάβουν, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μέσω αυτών των εξοπλισμών, αυτής της οικονομικής αιμορραγίας, στις δεδομένες για το λαό συνθήκες, κερδισμένο είναι πρώτα το ΝΑΤΟ. Είναι κερδισμένο γιατί με τους ελληνικούς εξοπλισμούς και την λαϊκή οικονομική αιμορραγία ισχυροποιεί την νοτιοανατολική του πτέρυγα.
Η κυβέρνηση έχει γνώση για όλα αυτά, γιατί συμμετέχει ενεργά στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Συμμετέχει με πλειάδα αντιπροσώπων, στρατιωτικούς και διπλωμάτες σε όλα τα νατοϊκά επιτελεία. Οι ευθύνες της μεγιστοποιούνται γιατί το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ, αποσκοπώντας την μία απώλεια του δεύτερου ισχυρότερου στρατού της λυκοσυμμαχίας του τουρκικού, πρημοδοτούν την τουρκική επιθετικότητα και τις παράνομες διεκδικήσεις. Στη λογική αυτή η κυβέρνηση καλλιεργεί την άποψη ότι η έννοια ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μεταφράζεται σε ισχυρά οπλικά συστήματα. Συσκοτίζει σταθερά το γεγονός ότι πρώτο και κύριο στοιχείο στρατιωτικής ισχύως είναι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι που θα δώσει υπόσταση όπλου σε ένα σύνολο μετάλλων και ηλεκτρονικών κυκλεμάτων. Για το προσωπικό όμως δεν περισσεύουν τα ελάχιστα από τα νατοϊκά δις για να καλυφθούν δίκαια και πάγια αιτήματά τους. Συνδικαλιστικά τους όργανα καθημερινά και απεγνωσμένα τα προβάλλουν. Αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, απασχόλησης πέραν του πεθυμέρου, υπεροριακή απασχόληση, κάλυψη του κόστους των στολών, κάλυψη της στέγασής τους σε ένα περιβάλλον διαρκούς μετακίνησης, χορήγηση οδηπορικών εξόδων σε κάθε περίπτωση, αντιμετώπιση θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης σε όλη τη διάσταση αυτής της έννοιας, κάλυψη κόστους μετακινήσεων σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους στρατευμένους, κάλυψη κάθε κόστος που δημιουργεί η θητεία τους. Στον προϋπολογισμό σας δεν υπάρχει τίποτε μα τίποτε από αυτά. Συμπερασματικά, η κυβέρνηση υπηρετεί ένα σύστημα που πνέει τα λίσθια. Ένα σύστημα που όσο πλησιάζει το τέλος του θα αποκαλύπτει και πιο έντονα το αποτρόπαιο πρόσωπό του. Θα γίνεται όλο και πιο βάναυσο, όλο και πιο βίαιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί το λαό να εντείνει την πάλη του. Μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, να περάσει ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι στα χέρια τους, να κλείσουν οι βάσεις, να αποδεσμευτεί η χώρα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να οικοδομηθούν αμοιβαία επωφελής, διεθνείς σχέσεις με χώρες, με κριτήριο όμως τα συμφέροντα των λαών της περιοχής και όχι των υπεριαλιστών.